Από σήμερα όλη η χώρα μπαίνει σε νέα πραγματικότητα. Έτσι, από το βράδυ τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 9 έως τις 5 τα ξημερώματα. Στην Ελλάδα έχουν περάσει διάφοροι νόμοι. Δεν θα μπορεί κανείς να πιέσουμε ένα κρασί, για παράδειγμα. Ξεκίνησαν από απλά πράγματα, όπως να φοράμε πλαστικά γάντια, και έφτασαν να μας βάζουν να δοκιμάζουμε ρούχα στον δρόμο. Δοκιμή όχι μόνο για την μπλούζα, αλλά και για το παντελόνι στο πεζοδρόμιο. Είμαστε σε πόλεμο. Μην τα ψάχνουμε όλα και τα ψηρίζουμε. Έχουμε lockdown. Μετά από ένα σημείο νόμιζα ότι ήταν κάποιο είδους τρολ. Αλλά δεν ήταν. Οπότε αποφάσισα να τραβήξω λίγο ακόμα το σκηνί. Για σήμερα, εγώ είμαι ο νόμος. Δεν στο κρύβω ότι είναι ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει ποτέ. Καλησπέρα, θα περάσετε μέσα. Μόνο πριν περάσετε μπορούμε να κρεμώσουμε τα παλτά σας. Γιατί απαγορεύεται πλέον να μπαίνουμε με τα μπουφάν μέσα. Αυτό είναι καινούριο. Ναι. Ή άμα θέλετε, μπορείτε να μου πείτε τι θέλετε να πάρετε από μέσα να σας εξυπηρετήσω. Έλα, τι αυτοί, τι άλλο είναι. Τι άλλο θα πάσει έτσι καθόλου. Γιώργο. Γιώργο. Περάστε μέσα από την αγορά. Ναι. Μπορούμε να βάλουμε λίγο αυτά, γιατί... Είναι καινούργια σύστημα. Ναι. Όλα καινούργια πράγματα βάζουν. Κάθε μέρα ξυπνάμε και δεν ξέρουμε τι όλοι μας βάλουν. Να σου πω ένα fun fact. Το ξέρετε, με τον καινούργιο νόμο θα πρέπει να φοράμε στη σκυλιά μας φήμωτρο όταν τα βγάζουμε βόλτα. Εγώ έβγαλα το σκυλί μου βόλτα και μου είπαν να τους βάλω φήμωτρο. Και στήρωση. Και στήρωση σίγουρα, αλλά τώρα φήμωτρο. Κρίμα, θα είναι η τελευταία του φορά που θα έχει τη μούρη του έξω το σκυλί. Καλησπέρα, θέλετε να περάσετε? Ναι. Ωραία, κρεμάμε το μπουφάν εδώ πέρα πρώτα, για να μην μπαίνουμε μέσα με τα ρούχα. Για αυτή τη δουλειά είμαι εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε. Καπνίζετε? Τώρα θα απαγορεύεται να καπνίζουμε πλέον έξω. Θα απαγορεύεται και θα έχουν σποτάκια, γιατί έτσι είναι ο νόμος. Σοβαρά το λες αυτό? Ναι. Δεν πάνατε να μην πω. Το ξέρετε ότι απαγορεύεται πλέον με τον καινούριο νόμο να τρώμε έξω, γιατί προκαλούμε όλους αυτούς που δεν έχουν χρήματα και δεν έχουν να φάνε. Και εμείς τρώμε και βασάμε μπουκές και ο υπόλοιπος κόσμος είναι λίγο κακό. Οπότε καλύτερα να τα μαζεύουμε για το σπίτι μας και να τα τρώμε. Αυτά εδώ πέρα θα τα φάτε έξω στον δρόμο. Ήθελα να σας ενημερώσω ότι με τον καινούργιο νόμο απαγορεύεται να τρώμε δημόσια φαγητό, ειδικά σε αυτές τις περιοχές που καταλαβαίνετε τι κόσμος υπάρχει. Οπότε καλύτερα να κρυβόμαστε για να μην προκαλούμε κιόλας. Όντως. Να είσαι καλά. Δεν επιτρέπεται πλέον να μπαίνουμε με τα παλτό. Μπαίνετε, αγοράστε και το ξαναφοράτε. Σε λίγο και τα παπούτσια να μας βάλουν να βγάλουμε. Τι κάνουμε, παπουτσάκι. Ναι, ναι. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Εδώ το χαρτί θα φέρει, δεν είναι. Καλό, δεν είναι. Το ξέρετε ότι απαγορεύεται να τρώτε εδώ πέρα? Γιατί είναι προκλητικό για αυτούς που δεν έχουν σε αυτή την περιοχή που είναι όλοι φτωχοί. Ήθελα να σας ενημερώσω ότι πλέον θα απαγορεύεται να τρώμε σε δημόσιο χώρο, όπως την πλατεία Αριστοτέλους και την πλατεία Ναυαρίων και την Αγία Σοφίας, διότι είναι αρκετά προκλητικό ενώ υπάρχει τέτοια φτώχεια και με αυτά που γίνονται να τρώμε φαγητό και ενώ πεινάει τόσο κόσμο γύρω-γύρω. Μην μιλάτε πολύ δυνατά. Απαγορεύεται. Μα σας είπα ότι απαγορεύεται να τρώμε έξω. Είναι προκλητικό. Βλέπετε, οι άνθρωποι πεινάνε εδώ πέρα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πρόστιμο. Είναι νόμος. Α! Μην μιλάτε πολύ δυνατά. Πιο σιγά. Απαγορεύεται. Το όριο ταχύτητας είναι 4 χιλιόμετρα. Το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι 4 χιλιόμετρα. Πιο σιγά. Το όριο ταχύτητας είναι 4 χιλιόμετρα. Παναγία μου. Το σημερινό μου full outfit από πάνω έως κάτω, μέχρι παπούτσι και τσαντάκι, είναι από το αγαπημένο μου food shop που συνεργαζόμαστε τους τελευταίους μήνες και μου έχει αλλάξει τη ζωή. Άμα θέλεις και εσύ να είσαι τόσο φουέγκο ντυμένο σε άγγε μένα και να σκάς fresh, χρησιμοποίησε τον κωδικό LAMBRINI20 σε κάθε σου παραγγελία και παίρνε 20% έκπτωση. Link στο description. Εδώ είναι η καρναρόμπα. Είναι δεν έχω ξάδει στη ζωή μου. Απέχτε το, δεν είναι. Είναι η καρναρόμπα. Μπορώ να βγάλω και την τυράντα. Καλησπέρα. Μισό λεπτό πριν μπείτε, μπορείτε να κρεμάσετε το μπουφάν σας εδώ πέρα. Γιατί δεν μπαίνουμε πλέον με μπουφάν μέσα. Να πάρουμε εισιτήριο. Ναι, εισιτήριο, ναι. Θέλετε. Ναι. Τι γάρα θέλω. Ωραία, θα κρεμάσουμε μόνο το παλτό σας εδώ πέρα, γιατί πλέον απαγορεύεται να μπαίνουμε με το παλτό. Ναι, τα παίρνουν εδώ. Ωραία. Καλησπέρα, θέλετε να περάσετε μέσα. Βγάλε το μπουφάν. Αφήνουμε το μπουφάν εδώ που μπούμε. Καινούργιο, τώρα είμαστε σε κόκκινη ζώνη. Είμαστε σε κόκκινη ζώνη η πόλη, πολλά κρούσματα. Πότε έγινε αυτό? Τώρα έγινε. Είμαστε με τον Αιγία μου. Άντε να πάνε. Τη τηλεόραση είστε? Όχι, εκεί είναι κυρία την τηλεόραση. Εγώ βάζω αυτά. Από ποια πλατφόρμα ακούς μουσική? Spotify. Την πληρώνεις? Ωραία, να ξέρεις ότι από εδώ και πέρα τηλεφωνικές εταιρείες θα ελέγχουν τα κινητά αν έχουμε κατεβασμένα πειρατικά τραγούδια και αν πληρώνουμε τις πλατφόρμες, γιατί θα πέσει πρόστιμο. Όντως. Καλησπέρα σας, θα περάσετε μέσα? Έτσι λέω. Ωραία, μόνο πριν περάσετε να κρεμάσουμε το μπουφάν απ' έξω. Γιατί κύριε. Θέλετε να σας εξυπηρετήσω εγώ από εδώ? Όχι.
Κυρία, τι κάνετε εδώ στην πόρτα? Μια ενημέρωση είναι καμπημένα, όπου η γράφη είναι... Και την έγινε έτσι στην πόρτα, σχεδόν ξέρεις τι κάνει. Καλύτερα να μην περπατάς και κοιτάς το κινητό σου, γιατί μπορεί να γίνει κάποιο ατύχημα. Να έχουμε λίγο το νου μας στο δρόμο. Με τον καινούριο νόμο, καλύτερα να μην περπατάμε στο τηλέφωνο, γιατί είναι λίγο επικίνδυνο. Οπότε μπορούμε να σταματάμε, να τσεκάρουμε και μετά να ξαναπηγαίνουμε. Νόμο. Νόμος. Συγγνώμη για την ενόχληση, αλλά απαγορεύεται να τρώτε εδώ πέρα έξω. Ειδικά σε τέτοιους χώρους που υπάρχει φτώχεια, όπως την πλατεία Αριστοτέλους και την πλατεία Ναβαρίνου, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί φτωχοί άνθρωποι σε αυτές τις πλατείες που κυκλοφορούν και είναι προκλητικό να βλέπουν να τρώει ο κόσμος. Αυτό. Ευχαριστώ. Θα περάσετε μέσα. Ναι. Μόνο θα χρειαστεί να κρεμάσουμε τον πούχημα απ' έξω. Θέλετε να σας υπηρετήσω εγώ? Λέω ότι απαγορεύεται να κρατάτε σακούλα μόνο τα γόρια και για ισότητα φίλου θα πρέπει να μοιράζονται τα ψώνια και να τα κρατάτε και οι δύο. Καλησπέρα, συγγνώμη που διακόπτω την κλίση σου, αλλά πλέον θα απαγορεύεται να μιλάμε στο κινητό ενώ περπατάμε, γιατί είναι αρκετά επικίνδυνο. Το ξέρεις ότι με τον καινούριο νόμο δεν θα επιτρέπεται να μιλάς στο τηλέφωνο, ενώ που μοιάζει και θα πρέπει να στέκεστε για να μιλάς στο τηλέφωνο. Παιδιά, θα περάσουμε μέσα από την αγορά. Όλα καλή δεν είναι τίποτα. Εγώ το περισσότερο κόσμο το βλέπω τη δεύτερη. Δεν θα καταλάβω. Κάτι δεν είναι από το πάνω. Φοράνε. Εκεί φοράνε. Μερικοί είναι από μένα. Θέλουν να τέξουν να του κάνουν σε γίνη. Δεν φοράνε. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να πιέσουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.